Προτείνω να ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την ανάδεξη του μνημείου της Πιναλόγκα στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Στο προσκήνιο, μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη και του συναδέλφου του Μπάμπη του Σαββίδη, έρχεται η ειδική μελέτη τεχνητού φωτισμού στη Πιναλόγκα. Βέβαια, να πούμε ότι έχει εκπονηθεί ένα σχεδιασμό που έχει να κάνει με την ανάδεξη της περιοχής μέσα από το περίφημο υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο βέβαια θα φέρει μία μόνιμη λύση στην ηλεκτροδότηση. Το έχει προσπαθήσει αρκετά ο δήμαρχος περιοχής, ο κύριος Ζερβός, τον οποίο και φιλοξενούμε, αν και θα εστιάσουμε κυρίως στον τεχνητό φωτισμό. Την καλησπέρα μας, δήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας, τι εξέλιξη έχουμε αναφορικά με αυτή την ειδική μελέτη. Κοιτάξτε, όπως είπατε πριν, επειδή καταφέραμε και τον Οκτώβριο φαντάζομαι ότι θα έχουμε την υλοποίηση του καλωδίου, άρα θα έχουμε ρεύμα, ήρθε η ώρα να οδηγηθούμε σε μια ειδική μελέτη για την βελτίωση του φωτισμού, για την ανάδειξη του μνημείου με φωτισμό επιπέδων, ψυχρού και θερμού φωτισμού, έτσι ώστε να αποκτήσει το κύρος και την ποιότητα που χρειάζεται να έχει ένα μνημείο της αξίας και της επισκεψιμότητας που έχει η Πιναλόγκα. Παράλληλα έχουμε το νερό που μεταφέρουμε, το βιολογικό που φτιάχνουμε, οπότε με όλα αυτά και κυρίως με το φωτισμό που θα υπάρχει δυνατότητα το βράδυ πια να αναδεικνύεται το μνημείο, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Τη χρηματοδότηση την διασφαλίσαμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου ο βουλευτής και υπουργός από το Λασίθι, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, στην λογική της στήριξης πολλών, με πολλούς τρόπους των νησιών της Ελλάδας, και η Κρήτη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα νησί, βοήθησε στο να αναδείξουμε τον προορισμό αυτό, που ουσιαστικά είναι και ένας από τους βασικούς πόλους έλξης για τον τουρισμό της περιοχής. 140.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός. Έτσι είναι ακριβώς. Η μελέτη θα γίνει από το ίδιο γραφείο που έχει κάνει την μελέτη του φωτισμού της Ακρόπολης, από την κυρία Ντεκό, γιατί για ένα τέτοιο μνημείο μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να ασχολούνται, ώστε να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή εικόνα, ούτως ώστε να μας βοηθήσει σε αυτό που ψάχνουμε. Δήμαρχε, είναι ένα σημείο πολύ φωτογραφημένο και όσο ανοίγει ο καιρός και έρχονται και οι πρώτοι τουρίστες, για όλους εμάς έτσι που κάνουμε και επισκέψεις σε εισαγωγικά στα κοινωνικά δίκτυα, όλο ένα και περισσότερες είναι οι φωτογραφίες, τα βίντεο που μοιράζονται από τις επισκέψεις και στον Άγιο Νικόλαο και βεβαίως στη Πιναλόγκα. Θα έχουμε τα επόμενα χρόνια και μία φωτισμένη Πιναλόγκα. Μία λαμπερή Πιναλόγκα. Έτσι, ακριβώς, θα υπάρχουν πλέον φωτογραφίες και το βράδυ, που το τοπίο είναι πολύ πιο υποβλητικό, άρα εξαιρετικά σημαντικό. Και γι' αυτό, αν θέλετε, όλη αυτή η προσπάθεια, αφού τώρα έχουμε τις υποδομές, να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε και όλα εκείνα τα συνοδά έργα, ούτως ώστε να αναδειχθεί αυτό το μνημείο, που όπως έχουμε πει, είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα υπαίδριο μνημείο μετά την Κνωσό στην Κρήτη, με περίπου 450.000 επισκέπτες ετησίως. Μιας και αναφερθήκαμε στην ειδική μελέτη που θα εκπονηθεί για τον τεχνητό φωτισμό, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Έχετε κάποια. Για πείτε μας μια πρώτη εικόνα. Κοιτάξτε, το βασικό στοιχείο είναι να συμπληρωθεί ο φωτισμός που υπάρχει σήμερα, να επεκταθεί και κυρίως να δοθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύεται το βάθος και το ανάγλυφο του νησιού, και όχι μόνο ο φωτισμός όπως είναι σήμερα, που θα το έλεγα έτσι απλοϊκά ότι ωραίος είναι, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα φωτισμένο καράβι. Όμως είναι ένα μνημείο και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο που θα φωτιστεί, που υπάρχουν πια ειδικές μέθοδοι από τους ειδικούς, με την διαφορετικότητα του είδους και του ύφους του φωτισμού να αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά και καθαρά το ανάγλυφο και οι κατασκευές που υπάρχουν πάνω. Αυτό στοχεύουμε και αυτό πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, μια και διασφαλίσαμε από τον κύριο Πλακιωτάκη, τον υπουργό μας, τη χρηματοδότηση, και η μελετήτρια, η οποία είναι η καλύτερη σε επίπεδο Ελλάδος, οπότε θεωρώ ότι πράγματι θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Για να το θυμίσουμε, όσοι τηλεθεατές το θυμούνται, πότε θα δούμε φωτισμένη τη Πιναλόγκα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, Δημαρχέ? Από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζουμε από τη ΔΕΗ, λογικά θα αρχίσει το έργο της πόντισης τον Οκτώβριο και θα τελειώσει το Γενάρη. Ελπίζουμε ότι η μελέτη θα είναι έτοιμη, αν θέλετε, περίπου προς το τέλος του χρόνου. Οπότε την επόμενη χρονιά θα μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο, δηλαδή
Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα του χρόνου το καλοκαίρι να μπορεί να είναι φωτισμένη προς το τέλος του καλοκαιριού να έχει υλοποιηθεί το συγκεκριμένο μάλιστα, έργο. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.